Πάμε να υποδεχθούμε τώρα τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στη Β' Θεσσαλονίκης, εδώ στα μέρη μας, τον κύριο Σάκη Βαρθαλή. Καλή σας μέρα, κύριε Βαρθαλή. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδοπούλου. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Βαρθαλή. Εμείς ξεκινήσαμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαία Αγοράς. Ναι, σας άκουγα. Ναι, ήταν αισιόδοξος. Ότι, εντάξει, και εμείς χρειαζόμαστε μια αισιοδοξία, κύριε Βαρθαλή, ως πολίτες στην ζωή μας, είναι αλήθεια. Κύριε Παπαδάκη και κύριε Παπαδοπούλου, όντως ο κύριος Γκότσης ήταν αισιόδοξος, αλλά για ποιους? Κυρίως για τη λύση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν σήμερα οι τράπεζες. Περί αυτού πρόκειται. Εγώ θα σας έλεγα ότι οι εργαζόμενοι... Τα κόκκινα δάνεια όμως αφορούν και τους πολίτες, κύριε Βαρθαλή. Προσέξτε να δείτε ποιους αφορούν. Κυρίως αφορούν τις τράπεζες, γιατί έχουν πρόβλημα, δεν έχουν ρευστότητα να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη, λένε, της οικονομίας, δηλαδή την ανάπτυξη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό το πρόβλημα θέλουν να λύσουν. Όχι να προστατέψουν την πρώτη κατοικία, γενικότερα τους μικρούς επιχειρηματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους στις τράπεζες. Άλλο έχουν στο μυαλό τους. Και βεβαίως για να λύσουν αυτό το πρόβλημα, κάποιος θα πληρώσει. Και αυτοί που θα πληρώσουν είναι τα λαϊκά στρώματα μέσω των κατασχέσεων και των πληστηριασμών της λαϊκής κατοικίας. Πάντως, έτσι όπως φαίνεται, πάνε να πληρώσουν οι κακοπληρωτές, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια εκμεταλλεύονται την ιστορία. Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέτε, σαφώς. Αλλά θα πρέπει να μπουν λίγο και σε μία ρότα και οι κακοπληρωτές, οι οποίοι ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό. Ακούστε, κύριε Παπαδάκη. Καταρχήν, δεν είναι η πρώτη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Κάθε φορά, μα κάθε φορά, προσπαθούσαν να βάλουν στο χέρι τη λαϊκή κατοικία ακριβώς με αυτό το πρόσχημα. Ότι υπάρχουν κακοπληρωτές και ότι αυτούς κυνηγάμε. Δεν είναι σωστό αυτό, κατά τη γνώμη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Δεν υπάρχουν, κατά δηλαδή τη δική μας τη γνώμη. Βεβαίως υπάρχουν και να πληρώσουν. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Όμως με πρόσχημα αυτούς σας λέω ότι θα χτυπήσουν κυρίως τη λαϊκή κατοικία, το λαό. Εγώ θέλω να σας βάλω το εξής ερώτημα, όχι σε εσάς κυρίως, ρητορικό, να απαντήσω κάθε εργαζόμενο. Σήμερα, ανεξάρτητα πώς το βλέπουμε εμείς, εμείς λέμε ότι υπάρχουν ανεπαρκέστατοι όροι προστασίας της πρώτης κατοικίας. Υπάρχει ένα ερώτημα. Συζητούν τώρα για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. Μάλιστα. Αυτοί οι όροι προστασίας που τώρα υπάρχουν, που όπως μπορεί ο καθένας να τους χαρακτηρίσει, εμείς σας ξαναλέω ότι είναι ανεπαρκέστατοι, θα γίνουν χειρότεροι ή καλύτεροι για τη λαϊκή κατοικία? Εμείς ξεκάθαρα λέμε ότι οι όροι αυτοί θα χειροτερέψουν. Γιατί το λέμε αυτό? Πρώτα απ' όλα να σας πω το εξής. Έχουμε και δεδομένα στο χέρι, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, ήδη έχουν αποφασίσει οι τράπεζες μέσα στο 2019, τη χρονιά που τρέχει, να προχωρήσουν σε 40 έως 50.000 πληστηριασμούς και κατασχέσεις για να λύσουν το πρόβλημα. Και αυτοί θα φτάσουν τις 130.000 οι πληστηριασμοί μέχρι το 2021. Αυτά είναι αποφασισμένα. Άρα λοιπόν, για να γίνουν αυτά, θα πρέπει οι όροι να χειροτερέψουν. Και αυτός που θα την πληρώσει θα είναι η λαϊκή κατοικία. Θα τους πάρουν το σπίτι. Και κοιτάξτε, επειδή άκουγα τον κύριο Γκότση τώρα, δεν υπάρχει να δώσουμε βάση στα λόγια του κυρίου Δραγασάκη. Ήμουν στη Βουλή όταν τα είπε. Δεν υπάρχει περίπτωση ανακεφαλαίωσης και ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών κτλ. Εγώ θέλω να σας πω το εξής και έτσι να το εκλάβει ο εργαζόμενος λαός στα λαϊκά στρώματα συνολικά. Σήμερα έχουν ένα πρόβλημα οι τράπεζες. Αυτό που σας προείπα. Κόκκινα δάνεια, δεν έχουν ρευστότητα, δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν την οικονομία. Αυτό πάνε να λύσουν. Λοιπόν, τι λένε στο λαό με απλά λόγια? Πώς θέλεις να πληρώσεις για να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Να σου πάρουμε το σπίτι μέσω της, μέσω των κατασχέσεων? Ή, πρόσεξε να δεις, αργότερα μπορεί, αν δεν λύσουμε σωστά αυτό το πρόβλημα, να γίνει ανακεφαλαιοποίηση, λέω μπορεί. Να γίνει ανακεφαλαιοποίηση και άρα διάλεξε με ποιον τρόπο θα πληρώσεις. Αυτό του λέει στο λαό. Και αυτό θα συμβεί στην πράξη. Είτε με τον έναν, είτε με τον άλλο τρόπο, δηλαδή είτε θα μας πάρουν τα σπίτια και την περιουσία του λαού, είτε αργότερα, αν δεν λύσουν το πρόβλημα, να προχωρήσουν σε ανακεφαλαιοποίηση, γιατί τότε θα πούν: να, δεν μπορέσαμε να το λύσουμε, δεν το λύσαμε σωστά και άρα προέκυψε αυτή η ανάγκη. Και πάλι σε πλήρωσε. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, ο λαός θα πληρώσει για να έχουν ρευστότητα οι τράπεζες να δίνουν δάνεια στους επιχειρηματίες και αυτοί με τη σειρά τους να βγάζουν κέρδη. Αυτή η λογική πρέπει να αλλάξει, κατά τη γνώμη μας. Να μην περιμένει τίποτα θετικό από αυτή την ιστορία. Δηλαδή από το νέο νόμο που ετοιμάζουν σε συνεργασία τραπεζίτες και κυβέρνηση να φέρουν τις επόμενες μέρες στη Βουλή με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Προστασία της πρώτης κατοικίας». Διότι ο πραγματικός τίτλος είναι «Προστασία των τραπεζών».
και εκαθάριση το χαρτοφυλακείο των τραπεζών. Εσείς τι θα κάνατε αν ήσασταν κυβέρνηση, κύριε Βαρδαλή? Ποια είναι η λύση που θα προκρίνατε για αυτό το θέμα που είναι υπάρκτο? Κοιτάξτε, τι θα κάναμε? Καταρχήν, εμείς καλούμε το λαό σήμερα, που δεν είμαστε κυβέρνηση και είναι άλλοι, να αντιταχθούν σε έναν τρόπο οργάνωσης της οικονομίας που ουσιαστικά ωφελεί την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, να βάλει εμπόδιο στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής, να διεκδικήσει αυτά που δικαιούται να ζήσει ανθρώπινα σήμερα. Εμείς, σαν ΚΚΕ, συνδυάζουμε την θέση μας στην κυβέρνηση με έναν άλλο τρόπο οργάνωσης της οικονομίας, που κυρίαρχο ρόλο δεν θα παίζουν οι τράπεζες και οι επιχειρηματικοί όμιλοι στην οικονομία. Δεν θα έχουν αυτοί τα κλειδιά της οικονομίας για να τη σχεδιάζουν όπως τους βολεύει, δηλαδή να σχεδιάζουν την οικονομία να βγάζει κέρδη για λογαριασμό τους, αλλά κυρίως ένας άλλος τρόπος που η οικονομία θα είναι σχεδιασμένη με βάση την ικανοποίηση των σημερινών, των σύγχρονων αναγκών του λαού. Θα κάναμε δηλαδή ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της οικονομίας. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την κοινωνικοποίηση πρώτα απ' όλα των τραπεζών, όλων των επιχειρηματικών ομίλων, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι που δουλεύουν να, και παράγουν όλον αυτόν τον πλούτο που βλέπετε, να τον καρπώνονται οι ίδιοι και όχι να γίνονται κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Σήμερα, κύριε Βαρδαλή, από σήμερα αρχίζει στη γειτονική χώρα να αλλάζουν οι πινακίδες, να μπαίνει το νέο όνομα Βόρεια Μακεδονία στους γειτονές μας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα αντιτάχθηκε σε αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών. Ποια θα είναι εφ' η στάση του τώρα? Είναι μια πραγματικότητα η αλλαγή του ονόματος. Τώρα έχουμε τη Βόρεια Μακεδονία στα βόρεια σύνορα μας. Ναι, τι στάση θα ακολουθήσετε? Ναι, ωραία. Αλλά τέτοιου είδους ερωτήματα, κατά τη γνώμη μας, δεν λέω ότι κακώς το βάλατε. Καλά, είναι καλό ερώτημα, πρέπει να απαντήσω. Αλλά δεν θα έπρεπε να απευθύνεται στο ΚΚΕ. Γιατί? Γιατί από το 1992 ήμασταν εμείς τότε οι μόνοι που ήμασταν και λέγαμε ότι δεν θα πρέπει το πρόβλημα να επικεντρώνεται στο όνομα. Και μιλούσαμε τότε για γεωγραφικό προσδιορισμό. Εμείς ούτε τότε, ούτε τώρα έχουμε πρόβλημα με το όνομα. Αλλού βρίσκεται το πρόβλημα. Εμείς το εκφράσατε, αντιταχθήκαμε... κύριε Βαρδαλή. Απλώς τώρα το εκφράσατε και μέσα στη Βουλή και μέσα από την τη στάση σας. Ναι, αλλά τώρα είναι μια πραγματικότητα και θέλω να ξέρω ποια θα είναι η στάση σας εφ' εξής. Μα σας λέω, δεν έχουμε πρόβλημα εμείς με την ονομασία στο βαθμό που υπάρχει γεωγραφικός προσδιορισμός. Αυτό λέω, το λέγαμε από το 92, δεν το λέμε τώρα. Άλλο πρόβλημα έχουμε εμείς. Ότι στην περιοχή υπάρχουν οξυμένοι ανταγωνισμοί μεγάλων υπεριαλιστικών χωρών, αλλά και των αστικών τάξεων των χωρών της περιοχής. Για να πάρουν τον πλούτο της περιοχής, να έχουν για λογαριασμό τους τους δρόμους περάσματος ενέργειας και εμπορευμάτων για να εξασφαλίζουν κέρδη. Και όταν αυτοί παλεύουν για να εξασφαλίσουν τα δικά τους κέρδη, δεν έχουν σε τίποτα να μακελέψουν τους λαούς της περιοχής, να τους βάλουν να σκοτωθούν δηλαδή, για τα δικά τους κέρδη. Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν είναι το όνομα. Αυτή είναι η γνώμη μας. Αυτή ήταν άλλωστε χρόνια τώρα και αυτήν εκφράσαμε και μέσα στη Βουλή. Γι' αυτό εναντιωθήκαμε σε αυτή τη συμφωνία. Και η νέα πραγματικότητα που λέτε, αυτό το πράγμα δεν τα αλλάζει, ίσα-ίσα το εντείνει. Γιατί αυτή η συμφωνία ήταν ένα μέρος γενικότερα της πολιτικής της κυβέρνησης, έτσι ώστε τα Δυτικά Βαλκάνια συνολικά να περάσουν με τον έναν ανταγωνιστή από τους πολλούς στην περιοχή, ενάντια στους άλλους. Παραδείγματος χάρη υπέρ του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε βάρος της Ρωσίας, της Κίνας για παράδειγμα κτλ. Αυτούς τους ανταγωνισμούς τους θα τους πληρώσουν οι λαοί της περιοχής. Κύριε Βαρδαλή, να σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.